Με ερώτηση που κατατέθηκε σήμερα στου Υπουργού Δικαιοσύνη και Οικονομικών και συνυπογράφεται από 11 βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπενθυμίζουν ότι από το 2004, οπότε αναγέρθηκε το νέο δικαστικό μέγαρο και μεταστεγάστηκαν οι δικαστικέ υπηρεσίε, το παλιό δικαστικό μέγαρο έχει εγκαταληφθεί πλήρω και με ορατό τον κίνδυνο να οδηγηθεί σε πλήρη κατάρρευση. Ο βουλευτή επισημαίνει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνη, μετά από αίτημα του μου Κομωτινή για παραχώρηση του κτηρίου, ανακάλυψε πως διαθέτει μόνο τη χρήση του και παραπέμπει στο Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο και ανήκει η διοκτησία του. Συγκεκριμένα η παρέμβαση του βουλευτή Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρη Χαρίτου στη Βουλή αναφέρει «Το παλιό δικαστικό μέγαρο της Κομωτινής είναι ένα κτίριο συνειφασμένο με την ιστορία της πόλης αλλά και ολόκληρης της Θράκης». Αφού σε αυτό υπογράφηκε η ενσωμάτωσή τη στον Εθνικό Κορμό και φιλοξενήθηκε η έδρα τη πρώτη διοίκησή τη. Από το 1923 και για 80 περίπου χρόνια το κτίριο στέγασε τις δικαστικές αρχές της περιοχής ενώ το 1982 κρίθηκε διατηρητέο με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Δυστυχώς από το 2004 που οι δικαστικές υπηρεσίες της περιοχής μεταστεγάστηκαν σε νεόδημη το χώρο το παλιό δικαστικό μέγαρο της Κομμότινης εγκαταλείφθηκε με αποτέλεσμα σήμερα 20 χρόνια μετά να έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές και να κινδυνεύει με κατάρρευση. Λόγω τη ιστορική, πολιτιστική και αρχιτεκτονική αξία του παλιού δικαστικού μεγάλου Κωμοτινή, όλοι οι πολιτικοί παράγοντε, η αυτοδιοίκηση και οι επιστημονικοί φορεί, όπω ο Δικηγορικός Σύλλογο Ροδόπη και το ΤΕΕΘΡΑΚΙΣ, ανέλαβαν πρωτοβουλίε και με παρεμβάσει του ανέδειξαν το πρόβλημα και ζήτησαν επίμονα να ξεκινήσει η αποκατάσταση του κτηρίου. Ενώ ο Δημοσκομοτήνη ζήτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνη και συγκεκριμένα από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεω Δικαστικών Κτηρίων την παραχώρησή του, προκειμένου να φροντίσει ο ίδιο για την εξέβρεση των χρηματοδοτικών εργαλείων που απαιτούνται για την αναπαλαίωσή του, είχε προτείνει μάλιστα με ομόφωνη απόφασή του την ένταξη του έργου τη Αναπαλαίωση στο πρόγραμμα χρηματοδότηση ΛΕΚΤΡΑ, που θα μπορούσε να καλύψει έω και το 95% των δαπανών ανακαίνηση και ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου. Πρόταση που τελικά δεν ευδοκίμησε, αφού η καταληκτική προθεσμία υποβολή τη σχετική αίτηση ήταν η 30 του 2022 και ήδη παρήλθε απρακτή. Ενώ ανάλογη τύχη ενδέχεται να έχει και η πρωτοβουλία του ΤΕΕ που προτείνει την ένταξη τη αναπαλαίωση στο πρόγραμμα Διατηρώ και Ανακαινίζω, τα οποία αποσκοπούν ακριβώ στη διάσωση και επαναχρήση εγκαταλειμμένων κτηρίων σύμφωνα με το ΙΠΕΝ που έχουν δρομολογηθεί. Για ένα κτίριο με τέτοια ιστορική σημασία στο κέντρο τη πόλης Κομωτινή, είναι αδιανόητο το μέγεθο τη διαφορία που έχει επιδείξει η σημερινή κυβέρνηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνη να ανακαλύπτει μόλι πρόσφατα πω διέθετε μόνο τη χρήση του κτηρίου για τη στέγαση προδεκαετιών των δικαστικών υπηρεσιών και να παραπέμπει ουσιαστικά στο Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο και ανήκει η διοκτησία του. Ενώ ο Υπουργό Δικαιοσύνη παραδέχθηκε ότι προκειμένου να δρομολογηθεί η επιστροφή του κτηρίου στο Υπουργείο Οικονομικών απαιτούνταν μια σειρά από ενέργειε και διοικητικέ πράξει αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνη που εξακολουθούν έω και σήμερα να εκκρεμούν. Ενώ η μόνη χρηματοδότηση για επισκευή τη υποκατάρρευση στέγη παρήλθε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Που μέσω του Ταχδίκα εκταμείευσε το 2018 το ποσό των 20.500 στο Περιφερειακό Ταμείο, που δυστυχώ δεν αξιοποιήθηκαν. Επειδή το παλιό δικαστικό μέγαρο Κωμοτήνη είναι κτίριο συνδεδεμένο με την νεότερη ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα τη πόλη, επιβίωση το κτίριο παραμένει σε εγκατάλειψη και κινδυνεύει να καταρρεύσει, γεγονό που προσβάλλει την ιστορία του τόπου, επειδή η ολιγορία τη κυβέρνηση για τη διάσωση, την ανάδειξη και προβολή του κτιρίου είναι αδικαιολόγητη επειδή είναι εκφρασμένη η βούληση της τοπικής αυτοδιοίκησης, των φορέων και των κατοίκων της περιοχής για την αναπαλαίωση και αξιοποίηση του κτιρίου, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί. Είναι στι προθέσει τη κυβέρνηση αποκατάσταση και περαιτέρω αξιοποίηση του παλιού δικαστικού μεγάλου Κομωτινή.